Είναι, φαντάζομαι, εύλογο να συζητηθεί το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε μια υγιή πορεία, είτε αφορά την πολιτική σταδιοδρομία αυτής της θητείας, είτε αφορά φυσικά τα πρόσωπα και τις προσωπικότητες του καθενός ξεχωριστά, να έχουν υγεία και εσείς και η οικογένειά σας. Σύμφωνα με την πρόσκληση που λάβατε για την ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, Δημοτική Επιτροπή, η οποία αντικαθιστά πλέον με τον νόμο 5056 του 2023 την Εκτελεστική Επιτροπή, την Ποιότητα Ζωής, την Ποιότητα Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή, θα έχουμε εκλεγεί το μελό της για την περίοδο 2024-2028. Σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρικού 4 του 2023, πλειοψηφούσα παράταξη και διοίκηση του Δήμου εξελέγει η παράταξη του Δημάρχου κ. Βρετού, Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος. Είναι και η παράταξη η οποία θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον πρόεδρο που θα διευθύνει την πρώτη περίοδο μέχρι 30 του 2026. Η δεύτερη παράταξη, όπως την τοποθέτησε ο Αχαρνικός Λαός, θα προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου. Και η τρίτη παράταξη για τη θέση του γραμματέα ή της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου 5056 του 2023, η έναρξη της δημοτικής θητείας ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, εχθές δηλαδή, 1η Ιανουαρίου 2024, και ορίζεται με το άρθρο 4, με την παράγραφο 4 του άρθρου 64 του νόμου 5056 του 2023, ότι έως και τις 8 Ιανουαρίου του 2024 έχουμε δικαίωμα να λάβουμε απόφαση για τον ορισμό των προεδρείων. Άρα λοιπόν επέλεξε η Δημοτική Αρχή σήμερα ως πρώτη μέρα κιόλας επίσημη και εργάσιμη να πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προεδρεύει σύμφωνα με τον νόμο 5056, όπως είπα και πριν, ο πλειοψηφούν Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, ο οποίος είναι ο κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, ο οποίος δήλωσε κόλλημα. Να τον συγχαρώ κιόλας για την πρωτιά του, γιατί έδωσε ρεκόρ ψήφων. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό, το οποίο το αξίζει ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Συγχαρητήρια, κ. Σιδηρόπουλε. Και πριν ξεκινήσω την διαδικασία, θα μιλήσω και με τα πιο θερμά πραγματικά λόγια που θα μπορούσα να απευθύνω προς τον άνθρωπο που έχω εκδεξιών μου, τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος με τίμησε να με συμπεριλάβει για δεύτερη φορά στο ψηφοδέλτιό του και να συμμετέχω στην νέα διοίκηση, στην νέα δημοτική θητεία, με το ευχηθώ σιδεροκέφαλος. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του. Μετά από 29 χρόνια επανεκλέγεται Δήμαρχος στη θέση που προκατήχε, δεν είχε ξανασυμβεί και φυσικά με ρεκόρ ψήφων και αυτός και ποσοστού. Εύχομαι λοιπόν όλα να πάνε καλά, καλή θητεία και καλή δύναμη. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να ορίσω ειδική γραμματέα τα καθήκοντα να τα εκτελέσει η κυρία Ζώμα, φαντάζομαι ότι υπάρχει από κάποιο συνάδελφο κάποια αντίρρηση. Και δεν ξέρω, παρόλο που δεν το προβλέπει η διαδικασία, θέλετε να πείτε μια λόγια για δήμαρχε. Το λέω προς τον κύριο Δήμαρχο, κύριε Βράφα. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ευτυχία, ευημερία και προκοπή σε κάθε σπιτικό. Θέλω να συγχαρώ όλους σας για τη συμμετοχή σας και την εκλογή σας στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμμετοχή στις εκλογές και την εκλογή σας. Οι εκλογές που έγιναν τον περασμένο Οκτώβρη και κάθε εκλογές που γίνονται είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Ο κόσμος, ο λαός αποφασίζει, και εμείς όλοι εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, για τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουμε σκοπό να προασπίσουμε τα συμφέροντα
του Δήμου και του Συνδημοτών μας και όλοι μας να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για το καλό της πόλης μας και του Δήμου. Το αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτωβρίου ήταν ξεκάθαρο. Ήταν σαφής εντολή και μεγάλη ευθύνη και δική μου και της παράταξής μου για τη διοίκηση του Δήμου τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπα και στην ορκομοσία, θα ήθελα πραγματικά τη συμβολή και τη συμμετοχή όλων των Δημοτικών Συμβούλων, όλων των παρατάξεων, με σκοπό να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα για την πόλη μας, να υλοποιήσουμε πράγματα για το Δήμο μας και το κόμμα ακόμα και μπροστά. Άρα λοιπόν σας χαίρω για άλλη μια φορά όλους σας για την εκλογή σας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, υπομονή, γιατί εδώ τα έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μεγάλη ευθύνη όταν βρισκόμαστε στα έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δυσκολίες και προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, υγεία να έχετε όλοι, υγεία να έχουμε όλοι και να ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Να ευχηθώ λοιπόν για άλλη μια φορά να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία και το 2024 πραγματικά να είναι μια χρονιά ανάπτυξης και προόδου για το Δήμο μας. Είμαστε ο τέταρτος Δήμος στην Αττική, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, άρα λοιπόν και οι δικές μας ευθύνες είναι τεράστιες. Καλή δύναμη σε όλους λοιπόν, καλή θητεία, καλή αρχή, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημάρχο. Κυρία Σώμα, αν έχει την καλοσύνη να αναγνώσει κατάλογο παρόντου. Αγγελοπούς Παναγιώτου. Αναγνωστόπους Παναγιώτου. Αραβατζή Σεβάγγελ. Βρετός Μιχάλης. Βρετού Κυριό. Γιαμαρέλος Γιώργιος. Γίκας Χρήστος. Λαμάσκου Κωνσταντίνου. Λαμάσκου Νικόλα. Ευθυμιάδου Κουμπανίου. Ζαχαριάδη Αγγελική, Ηλιάδης Αριστίδης, Ηλιάδης Χρήστος, Καμπόλης Οδυσσέας, Κατάρας Αναστάσιος, Κατάρας Ευαγγελίου, Κατσαμβρή Χριστίνα, Κατσούρος Πυρίδων, Κόντερης Κρίσανδο, Κοσμίτης Ιωάννη, Κόφυλα Ξένη, Κοφός Δημητρίος, Λαζάρου Βασίλειος, Ματέλας Γεώργιος, Βογόνη Γεωργησία, Βοσοβάνας Απόστολος, Μπούκη Μαρία, Νίκας Ιωάννης, Σαβοέας Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος, Αβλίδου Όλγα, Πετάκος Γεώργιος, Κιμενίδης Γεώργιος, Ρούσας Κωνσταντίνος, Κυριόπουλος Γεώργιος, Σοφιανίδης Γεώργιος, Σιδηλίδης Θεόδωρος, Κοπαλίδης Ευστάθιος, Καραδέλης Γιώργος. Με 37 στους 39 παρόντες υπάρχει νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης. Η διαδικασία ξεκινάει ως εξής. Προτείνει ο Δήμαρχος τον Πρόεδρο που θέλει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έπειτα η δεύτερη παράταξη τον Αντιπρόεδρο και η τρίτη παράταξη τον Γραμματέα. Θα γίνει για πρώτη φορά διανατάσσεως ισχυρός και όχι με μυστική ψηφοφορία. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω βέβαια, όσο δυνατόν είναι και εφικτό αυτό, να μην υπάρχουν πασχαλίες, γκρινίες μετακινήσεις από τις θέσεις σας και να κατεβάσουν και οι δύο συνάδελφοι της τσάντες να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με τον Προεδρείο. Έχει κατατεθεί και από τους τρεις συνδυασμούς στο έγγραφο προς το Προεδρείο. Από την παράταξη του Δημάρχου, ως επικεφαλής ανάγνωση αυτή τη στιγμή του κειμένου, έτσι. Ως επικεφαλής παράταξης Αφανές Υπερήφανος Δήμος και βάσει της υπαρήφων 1327 11.05.56 του 23.12.2023 με την ΤΑΔΕ ΑΔΑ, εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προτείνω τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Οικονόμου Ευθύμιο του Γρηγορίου ως υποψήφιο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Ο επικεφαλής παράταξης Αφανές Υπερήφανος Δήμος, Σπυρίδων Βρετός. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, διανάταση της χειρός, ψηφίζεται από την Ολομέλεια ως πρόεδρος ο κύριος Ευθύμιος Οικονόμου. Παρακαλώ τους συνάδελφους, ποιοι είναι υπέρ. Ομόφωνα εκλέγεται ως πρόεδρος ο κύριος Ευθύμιος Οικονόμου. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε.
καλή εμπειρία και θα κλέψω για δύο ακόμα διαδικασίες στη δόξα σας για να ολοκληρώσω τη διαδικασία. Ορίστε. Θα ήθελα να κάνω εγώ την εισήγηση. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε μόνο να ολοκληρώσω, θα σας το λόγο. Ναι, ναι. Από τη δεύτερη παράταξη, λοιπόν, αφανές για όλους με επικεφαλής του κύριο Χρήστο Ιλιάδη, έχει κατατεθεί έγγραφο με το οποίο αναφέρει τους λόγους και για τους οποίους θα δώσω το λόγο να τους αναφέρει και ο ίδιος. Ο λόγος του κύριο Ιλιάδη Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προεδρεύοντα. Πρώτα απ' όλα με τη σειρά μου και εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, τον κύριο Σιδηρόπουλο Γεώργιο, και να του ευχηθώ και χρόνια πολλά και καλή χρονιά και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Αμέσως μετά θα ήθελα στην πρώτη μου τοποθέτηση εδώ στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες να έχουν χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και παράλληλα να έχουν κάθε χαρά και ευτυχία στο σπιτικό τους. Ενώ θα έπρεπε να βάλω πρώτα τους δημότες μας, έτυχε να συγχαρώ τον πρώτο συσταυρούς του Δημοτικού Σύμβουλου, οπότε άφησα για τελευταίους τις δημότησες και τους δημότες. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και κάθε χαρά στο σπιτικό σας. Εμείς, κύριε Προεδρεύοντα, για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προτείνουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σιρηνίδη Θεόδωρο. Κλείνοντας, λοιπόν, να απευθυνθώ και στον κύριο Δήμαρχο, να του πω καλή επιτυχία στο έργο του. Τον άκουσα να μιλάει ότι θέλει να συμπλέψουμε σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Εκείνο που έχουμε να το δηλώσουμε από αυτό το βήμα είναι ότι εάν πρόκειται για το συμφέρον των δημοτών, θα είμαστε εκεί με θετικό πρόσημο. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι προς όφελος των δημοτών, καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα είμαστε απέναντι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Ιλιάδη. Τίθεται, λοιπόν, προς το σώμα η ψηφοφορία, στην διαδικασία της ψηφοφορίας, ο κύριος Θεόδωρος Σιρηνίδης, πάλι δια της ανάτασης χειρός. Ποιοι ψηφίζουν τον κύριο Σιρηνίδη για την Πρόεδρο? Ομόφωνη απόφαση και για την εκλογή του Αντιπρόεδρου. Συγχαρητήρια, κύριε Σιρηνίδη. Όσο ορίζει ο νόμος και η τρίτη παράταξη, Λαϊκή Συσπήρωση Απαρνών, έχει καταθέσει προς το Προεδρείο την ενημερωτική επιστολή. Θα θέλετε να κάνετε μόνοι σας την ανάπτυξη. Η κυρία Κυριακούλου, λοιπόν, εφόσον έλαβε το λόγο, ζήτησε προς τον Προεδρεύοντα και κοινοποίησε προς το Αυτοδιοίκητο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προεδρικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, η Λαϊκή Συσπήρωση Απαρνών κατέλαβε την τρίτη κατά σειρά θέση εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Απαρνών και έχει το δικαίωμα να εκλέξει μέρος του Προεδρείου του Σώματος. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι προτείνουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης μας, κύριε Γεώργιο Ψαραντέλη, για τη θέση του Γραμματέα του Προεδρείου. Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Απαρνών, Παναγιώτα Αγγελοπούλου. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη που δεν σας συνεχάρει για τα νέα σας καθήκοντα. Συγχαρητήρια. Εύχομαι καλή δύναμη. Θεωρώ ότι το αξίζετε. Παρόλο που να γνωρίζετε ότι η απώλεια του κ. Παναγιώτη είναι τεράστια και νομίζω δυσαναπλήρωτη. Σας ζητώ συγγνώμη που δεν το ανέφερα αρχικώς. Τίθεται, λοιπόν, προς το σώμα και για την ψηφοφορία ο κύριος Ψαραντέλης Γεώργιος για τη θέση του Γραμματέα του Προεδρείου. Παρακαλώ τους συναδέλφους ποιοι ψηφίζουν υπέρ του κυρίου Ψαραντέλη. Ομόφωνα, λοιπόν, εκλέγεται ο κύριος Ψαραντέλης. Συγχαρητήρια, κύριε Ψαραντέλη. Καλή χρονιά. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται ο Πρόεδρος έπειτα και από την εκλογή των τελευταίων εκλογών, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απαρνών
και ο πρόεδρος της κοινότητας Φράκου Μακεδόνων, ο κύριος Σταρτιώτης και ο κύριος Κότσικανάς, να τους συγχαρώ και αυτούς. Καλή συνεργασία και παρακαλώ πάρα πολύ τον εκλογέντα πρόεδρο κύριο Οικονόμου να έρθει να καθίσει στα έδρανά του, εδώ που ανήκει. Εύχομαι καλή θητεία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και για τους επόμενους 30 μήνες να είσαι ο πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όλα να πάνε κατευχήν. Ο κύριος Δημάρχος είπε λόγο. Όσον αφορά τον προεδρεύοντα, το πηγάνει το βρετό να πω ότι η πορεία μας είναι κοινή στα αυτοδιοικητικά του 15 χρόνια. Θα τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια, θα τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε εδώ και 15 χρόνια πορείας και να τον ευχηθώ και αυτήν καλή δύναμη από οποιαδήποτε θέση για να λάβει και ποιος είναι αυτή η πορεία. Όσον αφορά τον πρόεδρο, όσον αφορά τον πρόεδρο, να το ευχηθώ να είναι σιδεροκέφαλος. Ο Θέμης ο Οικονόμου είναι ένας άνθρωπος που έχει βαθιά γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει διατελέσει για χρόνια δήμαρχος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμη και τώρα μελετά καθημερινά, γνωρίζει λοιπόν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις με μεγάλη εμπειρία. Να του ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα, τα οποία τα διατέλεσε με επιτυχία την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Αγαπητέ Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα διαφυλάξει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα σε δίπλα σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο κάθε παράταξης και θα στηρίξει την προσπάθεια όλων με σκοπό να έχουμε καλές συνεδριάσεις με καλά αποτελέσματα για το Δήμο μας και τους συνδημότες μας. Ευχαριστώ πολύ, Σιδεροκέφαλος και πάλι. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά, υγεία και χαρά στα παιδιά σου. Είμαι συγκινημένος, αν και πολλές φορές έχω λάβει διάφορες θέσεις στη ζωή μου και είχα την ευκαιρία του λόγου. Σήμερα ήθελα να πω άλλα πράγματα στην πορεία, άλλαξε τη σχέση. Είναι για πρώτη φορά στο Δήμο Αχαρνών που το Προεδρείο εκλέγεται ομόφωνα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που σας λέω. Το όραμά μου πλέον είναι ενωτικό. Δεν θέλω να φεύγω από εδώ δυσαρεστημένη και θα προσπαθήσω προσωπικά δήμαρχε και σε ευχαριστώ για τη θέση που πρότεινε για δεύτερη φορά. Για τρίτη. Να φεύγουμε και να είμαστε ενωμένοι. Το κυριότερο είναι για μένα ότι μπορούμε να προσφέρουμε σαν μία ομάδα για το καλό του τόπου μας. Ο καθένας από εμάς έχει κάποια διαφορετική σκέψη. Όχι ως προς το αποτέλεσμα, ως προς τη λειτουργία πώς θα φτάσουμε στο καλό. Άρα, γι' αυτό το πρώτο σημάδι είναι σήμερα. Ενωμένοι και αποφασισμένοι να αλλάξουμε και να συνεχίσουμε μάλλον την καλή πορεία του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Με υγεία και χαρά στα σπιτικά σας. Δήμαρχε, ξανά σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλιάδης ζητάει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γραμματέα, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Εύχομαι να έχετε μία επικοδομητική θητεία για όλους, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνεται στο Προεδρείο είναι το ανώτατο όργανο της πόλης. Δεν είμαστε ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε αν θέλετε γενικότερα υπάλληλοι. Είμαστε οι αιρετοί οι οποίοι στα χέρια μας είναι η τύχη αυτής της πόλης. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να κάνω ξεχωριστή μνήμα στο πρόσωπό σας. Πράγματι, είστε ένας παλιός αυτοδιοικητικός με τα σωστά και τα λάθη που συνοδεύουν όλους μας αν θέλετε. Το προηγούμενο διάστημα σας είχα επισκεφθεί εθιμοτυπικά, ζητώντας, αν θέλετε, τα πρακτικά στις περασμένες περιόδους για να ξέρω ακριβώς τι έχω να αντιμετωπίσω και ήσασταν πάρα πολύ συνεργάσιμος
Και σε εκείνο το σημείο σας είχα πει, και με την άδειά σας θα το πω και δημόσια, σας είχα πει ότι για εμάς το Προεδρείο δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Οπότε αν ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία σας προτείνει, εμείς θα σας ψηφίσουμε. Και να που βγήκε σε καλό, γιατί πράγματι για πρώτη φορά έχουμε με απόλυτη πλειοψηφία όλες τις θέσεις του Προεδρείου. Θέλω να σας ευχηθώ καλή θητεία και να τηρήσουμε τις διαδικασίες και να προτείνω σε αυτό το σημείο ότι το επόμενο διάστημα να δημιουργηθεί και μία συνάντηση, αν θέλετε, από τους επικεφαλείς, ίσως βελτιώσουμε και τον κανονισμό λειτουργίας, γιατί από ό,τι διάβασα στα πρακτικά είδα κάποια πράγματα που δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη. Κύριε Συρκύρια, την πρόεδρο, συγχαρητήρια και σε εσάς. Έγινε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Χρήστο τον Γιουλιάδη που με πρότεινε σε αυτή τη διοικητική θέση και όλους τους συναδέλφους που ομόφωνα με ψηφίσατε. Σας ευχαριστώ μέσα από τα λάθη της καρδιάς μου. Θέλω να σας πω μέσα τα βάθη της καρδιάς μου, τις ευχές μου για ένα νέο έπικο δομητικό για τις οικογένειές σας και εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, σε μια αγαστή συνεργασία και πιστεύω ακράδαντα ότι θα είστε ο Πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε τον κύριο Συρινίδη. Να πούμε στη διαδικασία εκλογής και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής. Γνωρίζετε όλοι πώς γίνεται, είναι μυστική η ψηφοφορία. Οι υποψήφοι τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής δεν εκλέπονται από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων. Κάθε παράταξη ψηφίζει αυτόν τον οποίο θέλει ως υποψήφιο. Κύριε Δήμαρχε, τα ονόματα τα θέλαμε, ποιος προτείνεται, ως πρόεδρος πάντως είναι ο Δήμαρχος, τα ονόματα για να αρχίσουν τα τυπογράφη να γράφουν τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, για τη Δημοτική Επιτροπή προτείνω του Δημοτικού Συμβούλου Βρετό Μιχάλη, Δαμάσκο Νικόλαο, Κατάρα Αναστάσιο, Κατσαντρή Χριστίνα, τον Παλίνη Στάθη και Αραμπατζή Άγγελο, Ψαγοράνη Νικόλαο, Πετάκο Γεώργιο, Νίκα Ιωάννη και Σιδηρόπουλο Γεώργιο. Παρακαλώ να ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια για την ομάδα του Δημάρχου. Από την κύριε Λιάδη, κύριε Λιάδη. Για τη Δημοτική Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε εμένα, τον Ηλιάδη Αριστίδη, τον Κοσμίδη Ιωάννη, τον Σοφιανίδη Γεώργιο και τον Πιμενίδη Γεώργιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γελοπούλου. Για τη Δημοτική Επιτροπή προτείνουμε ως τακτικό μέλος εμένα, Παναγιώτα Γεωργίου, και ως αναπληρωματικό μέλος, κυρία Τσενεκοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διακόψουμε για λίγο μέχρι να ετοιμαστούμε. Ναι. Μια και θα περιμένουμε να ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια. Να ακούσουμε.